Η νική δίωξη για δύο κακουργήματα και 9 πλημελήματα άσκησε ο εισαγγελέας πρωτοδικών εις βάρος των δύο νεαρών που συνελήφθησαν, κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο οπαδικό επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Μεγάρου Μουσικής της Θεσσαλονίκης και στήχησε τη ζωή σε έναν 28χρονο, υπήκοο Βουλγαρίας. Οι διοκόμενες πράξεις κατά περίπτωση αφορούν τα κακουργήματα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης και της συνέργειας σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, όπως επίσης τα πλημελήματα της συμπλοκής, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, της διατάραξης κοινής ειρήνης, παραβάσης των νόμων περί αθλητισμού και όπλων κάπα. Α με τόνο, οι δύο κατηγορούμενοι, 24 και 26 ετών, παραπέμφθηκαν σε τακτική ανακρίτρια της Θεσσαλονίκης, από την οποία πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Πέμπτη και μέχρι τότε παραμένουν σε καθεστώς κράτησης. Όπως έγινε γνωστό από δικαστικές πηγές, ένας εκ των δύο παραπάνω κατηγορούμενων φέρεται να είναι γιος αστυνομικού, ενώ οι αρχές ταυτοποίησαν την εμπλοκή του στην υπόθεση αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό εγκαταστάσεων πέριξ του επεισοδίου. Στο μεταξύ, το επόμενο 24ωρο αναμένεται να ολοκληρωθεί και να διαβιβαστεί στη δικαιοσύνη η ιατροδικαστική έκθεση για τις συνθήκες θανάτου του άτυχου Αλλοδαπού, που φέρεται να δέχθηκε μαζί με συμπατριώτες του επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων που κρατούσαν διάφορα αντικείμενα. Αποτέλεσμα της φερόμενης επίθεσης ήταν να πέσει στο οδόστρωμα ο 28χρονος και στη συνέχεια να χτυπηθεί από διερχόμενο αυτοκίνητο. Αυτό που αναμένεται να ξεκαθαρίσει η ιατροδικαστική εξέταση είναι εάν ο θάνατός του προήλθε από τα χτυπήματα των φερόμενων ως δραστών ή ήταν αποτέλεσμα της παράσυρσης από το αυτοκίνητο. Την ίδια ώρα, ο εισαγγελέας αποφάσισε να διαχωρίσει τη δικογραφία ως προς την οδηγό του οχήματος που παρέσυρε τον άτυχο άνδρα. Η 26χρονη που παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους, ενώ εις βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και εγκατάλειψη τροχαίου, σε βαθμό πλημελήματος και οι δύο πράξεις. Παράλληλα, παραγγέλθηκε ως προς το δικό της σκέλος η διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να προσκομιστούν τα πορίσματα της τροχαίας και του ιατροδικαστή.